Να, έπρεπε να ρωτήσουμε τον Περιφερειάρχη πότε θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο στο οποίο μετακόμισε το τμήμα σας, κύριε Ζουμπουλάκη. Περιμένουμε να του δώσουμε εμείς το πράσινο φως, γιατί περιμένουμε και εμείς τα έπιπλα. Α, αλλά είναι θέμα εβδομάδων, ας πούμε. Εβδομάδων, ναι. Ωραία. Άρα θα γίνει πριν το Πάσχα, θα γίνει μέσα στο Μάρτι, καταλαβαίνω. Αν μπορεί και ο ίδιος, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής ο κύριος Μιχάλης Ζουμπουλάκης, είναι μαζί μας και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι είναι όλα αυτά τα που φαίνονται περίεργα και ακαταλαβίστικα και δεν μπορούμε με τους όρους τόσο να εξοικειωθούμε. Σήμερα κοιτούσα εδώ στο δελτίο μου ένα νέο όρο που είναι, για να το δω, είναι ο δημοσιονομικός χώρος, έτσι, το Fiscal Space, fiscal που θα οριοθετεί, fiscal είναι το, οκ. Okay. Λοιπόν, θα οριοθετείται από την υπέρβαση έναντι των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 18. Όλα αυτά μπορεί όσοι κάνουν τη διαπραγμάτευση με έναν τρόπο να τα κατανοούν, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι και πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι κατά ανάγκη άνθρωποι με τις δικές σας γνώσεις. Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι, μπορεί να έχουν συνεργάτες, μπορεί να έχουν ανθρώπους που τους καθοδηγούν σε αυτά, στο να εξοικειωθούν με αυτούς τους όρους, να κατανοήσουν τη λειτουργία κυρίως, όχι μόνο τους όρους. Αλλά τι είναι όλο αυτό? Γιατί δεν μας λένε καθαρά ότι, ξέρετε, ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή, πάμε μέχρι το 18 με αυτά που ξέρουμε, αλλά από εκεί και πέρα θα συνοδεύεται η πορεία της χώρας και με άλλα μέτρα που θα έχουν αυτή τη μορφή. Κάπως έτσι θα καταλήξουμε. Θεωρώ απίθανο να μην έρθουν σε ένα συμβιβασμό. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Επόδι. Το ξέρουν επαχθεί. Πάντα. Ο συμβιβασμός είναι σε βάρος του ανίσχυρου. Ναι, άρα θα είναι επαχθής και αυτός ο συμβιβασμός. Βεβαίως. Γιατί έχουμε ακούσει και το δίπολο έντιμος συμβιβασμός. Το δίπολο επαχθής δεν το έχουμε ακούσει μέχρι Εντάξει, τώρα. Είναι καμιά φορά προσπαθούν και οι πολιτικοί να οροποιήσουν μια κατάσταση προκειμένου να είναι πιο εύπεπτη. Είναι κατανοητό, δηλαδή οποιοδήποτε θέση του το ίδιο θα έκανε. Και οι περισσότερες έννοιες που είναι καινούργιες και για μένα μην νομίζετε, είναι ακριβώς κατασκευασμένες από πολιτικούς προκειμένου να περιγράψουν μια καινούργια κατάσταση. Τώρα αυτός ο δημοσιονομικός χώρος εικάζω ότι είναι το περιθώριο μεταξύ εσόδων και εξόδων που θα έχει μια χώρα προκειμένου να εφαρμόσει ή να μην εφαρμόσει τον καινούργιο όρο επίσης που ανακαλύφθηκε, τον κόφτη, τον δότη και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Δηλαδή, τι περιθώριο θα έχει κάποιος για να εφαρμόσει μια πολιτική ή μια άλλη. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Κοιτάξτε όμως τώρα, ποια θα είναι και η διαφορά στην επικοινωνία αυτών των μέτρων. Δηλαδή, και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Τζανακόπουλος, στο εβδομαδιαίο ραντεβού που έχει με τους πολιτικούς συντάκτες, επέμεινε σε αυτό που είχε πει 25 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός, ούτε ευρώ σε νέα μέτρα. Αλλά δεν είναι ευρώ σε νέα μέτρα αν πάμε στην πτώση του αφορολογήτου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι Βεβαίως, που τώρα προστατεύονταν με το παραπάνω αφορολόγητο, δεν θα το δώσουν σε χρήμα. Βεβαίως είναι. Από τη στιγμή που δεν θα έχουν αφορολόγητο. Ναι. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλοί εξ ημών που είμαστε φορολογούμενοι θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε περισσότερα προσέτρους φόρους. Μ' άρεσε αυτό το καρφί. Είναι αυτό το φλεγματικό χιούμορ του κυρίου Ζουμπουλάκη. Από την άλλη όμως πρέπει να όσοι από εμάς δίνουμε φόρους, ωραίο. Ναι, πρέπει να γνωρίσουμε ότι εκεί θέλω να καταλήξω, δηλαδή, ότι είναι ένα μέτρο κατά της φοροδιαφυγής. Διότι οι Έλληνες κάνουν φορολογικές δηλώσεις εκεί που είναι το φορολογικό όριο. Άρα όσο πολύ το χαμηλώσεις... Όσοι μπορούν. Ναι. Εσείς και εγώ δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όχι. Θα είναι σε βάρος πάρει αυτών που είναι αναγκαστικά έντιμοι φορολογούμενοι. Και να σας το πω και κάτι, πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί... Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι πολύ πατριωτικό όμως να είσαι το μόνιμο υποζύγιο έτσι για να ανακαλέσω έναν όρο του πολιτικού παρελθόντος. Έτσι. Ότι κάποιοι είναι οι έξυπνοι και κάποιοι είναι οι βλάκες. Μα το ίδιο συμβαίνει και με τους καταθέτες και με αυτούς που τράβηξαν τα λεφτά τους και με αυτούς που τα άφησαν τα λεφτά τους. Δηλαδή πάντα έτσι συνέβαινε και συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Δηλαδή αυτός είναι ένας τρόπος να ελαφρύνεις τα φορολογικά σου βάρη. Μάλιστα. Και οι Έλληνες δεν φημίζονται για τη φορολογική τους συνείδηση. Πάμε τώρα να δούμε τι ανταποδοτικά περιμένουμε. Γιατί υποτίθεται ότι στα ανταποδοτικά με το που κλείνει αυτή η αξιολόγηση δεν είναι μόνο η δόση που θα μας έρθει, που την έχουμε ανάγκη. Είναι ότι θα οριστικοποιήσουμε κάποιες παραμέτρους του χρέους. Ναι, αυτό που περιμένουμε είναι εμείς δίνουμε την υπόσχεση ότι θα πληρώσουμε αν και εφόσον πέσουμε έξω. Mm-hmm. Και αυτοί θα μας δώσουν την υπόσχεση ότι εφόσον πάτε
με βάση καλά του προγράμματος, τότε εμείς σας υποσχόμαστε τα εξής βήματα ελάφρυνσης του χρέους. Μάλιστα. Τα οποία όμως θα τα οριστικοποιήσουμε. Είναι μια υπόσχεση εναντί μια άλλη υπόσχεση. Έτσι. Ναι. Σήμερα η μέρα τέτοια, η μέρα των υποσχέσεων. Ναι, αλλά εμείς δεσμευόμαστε με αριθμούς, με μεγέθη. Θα δεσμευτεί η άλλη πλευρά των δανειστών ότι εμείς για τη διευθέτηση του χρέους, κούρεμα δεν θα είναι, θα πάρουμε αυτά τα μέτρα. Νομίζω αν υπάρχει μια ισοτιμία σε αυτή τη σχέση που είναι ούτως ή άλλως ετεροβαρής, θα πρέπει και αυτοί να δεσμευτούν με συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή συγκεκριμένες ποσοτικές εκφράσεις των ελαφρύσεων που θα προκύψουν στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, μάλιστα, θα μας πούνε πόσο τοις 100 θα πέσει το επιτόκιο, πόσες δόσεις πίσω θα πάνε το χρέος, πόσο περίοδο χάριτος θα δώσουν ακόμα. Γιατί είμαστε σε μια φάση τώρα, σας θυμίζω, περίοδο χάριτος μέχρι το 19. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό και η συζήτηση γίνεται μετά το 19, όταν ξανάρθουν. Επειδή η πολιτική όπως γίνεται δεν μπορεί να έχει την ψύχρεμη ματιά του καθηγητή οικονομικών όπως έχετε εσείς. Γιατί όπως είπαμε μπλέκει και η πολιτική μέσα και θολώνει την κρίση. Είναι δικαιολογημένη αυτή η σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης στην συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε έναν βαθμό είναι δικαιολογημένη, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μια αιμονή σε ορισμένες πολιτικές που έχουν πολλές φορές εφαρμοστεί σε πολλές χώρες και σε πολλές χώρες έχουν αποτύχει. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν και χώρες που έχουν πετυχημένα εφαρμόσει τις συνταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι κοινές την τελευταία τρεκονταετία. Δηλαδή, σε όποια χώρα παρεμβαίνει το Νομισματικό Ταμείο, έχει ένα manual το οποίο λέει στις περιπτώσεις αυτές κάνουμε αυτά. Ιδιωτικοποιούμε, κατεβάζουμε το κόστος εργασίας, ελέγχουμε τους μισθούς, η λιτότητα. Δηλαδή, μια σειρά από πράγματα τα οποία τα ξέρουμε, όπου τα κάνουν αυτό. Γι' αυτό και αν θυμάστε τι λέγαμε εδώ το 10, αυτό λέγαμε. Αμάν μην έρθουν. Γιατί αν έρθουν, θα μας φέρουν αυτά που έφεραν στην Αργεντινή, στην Τουρκία κλπ. Άρα το λάθος ξεκινά από το 9 με την απόφασή μας να βάλουμε το ταμείο στα πράγματά μας. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά ήταν μια απόφαση, θυμάστε το, το ρεβόλβερ στο τραπέζι και τα υπόλοιπα που λέγαμε ως απειλές. Ήταν μια απόφαση λίγο πολύ αναγκαστική. Δεν υπήρχε μηχανισμός. Δηλαδή, αυτό που θα έπρεπε δεν είχε να γίνει δημιουργηθεί αυτό που συνέχεια λειτουργήσε και για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής. Παίξαμε το ρόλο του πειραματόζου. Πρωτοπορήσαμε, αν θέλετε. Καλά, εντάξει, να σας πω και κάτι. Εμείς είχαμε φτάσει εκεί τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Βεβαίως. Έτσι, ενδεχομένως θα έπρεπε να λειτουργήσουμε πιο γρήγορα πριν φτάσουμε. 100%. Στο... Χράθηκε ένας πολύτιμος χρόνος, τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια συζήτηση ιστορική φύσεως. Γιατί όμως δεν είναι, γιατί ποτέ αυτά δεν ποινικοποιούνται? Αν θέλετε, εγώ να την κάνω. Όχι, όχι. Θέλω να πω, μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα. Βεβαίως. Στα παραθυράκια που αφήνονται στο μεσοδιάστημα, μπαίνει ένα ζήτημα για το αν θα πρέπει να ποινικοποιούνται αυτές οι αποφάσεις που παίρνουν στο λαιμό τους κάποιοι άνθρωποι. Ο ένας άνθρωπος που τις παίρνει, ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, όλον τον ελληνικό λαό. Άρα. Κοιτάξτε τώρα, η ποινικοποίηση είναι άλλο, είναι άλλη πλευρά, αλλά πάντως ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές πολιτικές ευθύνες από τον Οκτώβριο του 9 μέχρι τον Μάιο του 10, δηλαδή ένα 8-μήνο, 9-μήνο, στο οποίο εμείς καθυστερούσαμε όπως καθυστερούν όλες οι κυβερνήσεις από τότε, έτσι. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε πόσο υπόδεινο είναι και νομίζουμε ότι όσο το αναβάλουμε θα είναι πιο ευχάριστο. Μάλιστα. Δεν θα είναι. Συνεχίζουμε στους δείκτες να έχουμε αυτή την πλασματική εικόνα, δηλαδή να λέμε για πλεώνασμα τη στιγμή που χρωστάει το δημόσιο κάποια δις και κάπως έτσι, ή συνεχίζουμε να υπολογίζουμε αυτά που έχουμε να εισπράττουμε. Πώς κάνει, έχει ένα τευτέρι μια επιχείρηση και λέει, θα μου βγει ο μήνας γιατί έχω αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει να εισπράξει αυτά. Εικάζει ότι θα εισπράξει. Ναι, έχει προσδοκόμενα έσοδα, προσδοκόμενα έξοδα. Κοιτάξτε, και εμείς πάντως εδώ βάζουμε τον ρεαλιστικό στόχο για κάθε μήνα. Και η χθεσινή έκθεση, μάλλον η χθεσινή ομιλία του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, που τόσο συζητήθηκε για την τελευταία της, για την κατακλείδα της, στην ουσία έδινε μια αισιόδοξη περιγραφή της οικονομικής πραγματικότητας. Έλεγε ότι και μέτρα έχουν ληφθεί και μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει. Βεβαίως όχι αρκετά, αλλά η εικόνα που έλεγε ήταν θετική. Η Τράπεζα της Ελλάδος κλείνει το 2016 με ένα πρόσημο θετικό 0,4, που είναι ακριβώς ποσοστιαία το ίδιο με αυτό της Νέας Δημοκρατίας του 2014. 2014-2016, έτσι, μια διετία εντωμεταξύ χάθηκε με μια ύφεση που ήταν του 2015. Αυτά δείχνουν ότι, εντάξει, δεν είναι εντελώς πλασματική. Αν πάμε σε αλλαγή ηγεσία στη χώρα, θα ξαναπάμε σε ηφαισιακό περιβάλλον? Δεν το αποκλείω. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι δεν χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας, χρειάζεται εμπρός βηματαχή να... Αλλαγή πολιτικής. Να εφαρμόσουμε την πολιτική που έχουμε συμφωνήσει.
και να κάνουμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα. Ναι. Πάντως σήμερα νομίζω το διάβασα στην Καθημερινή, είχε πολύ εύστοχο τίτλο για την έκρηξη αγάπης παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Στουρνάρα. Έτσι. Τον αποθέωσαν χθες. Ναι, δεν το έπιασα. Ευχαριστούμε κύριε Ζουμπουλάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.